Γεια σας και πάλι. Από αυτό το βίντεο και για τα επόμενα θα ασχοληθούμε με τις βασικές ασκήσεις του κυριευόη σπορτ ή αλλιώς της άθλησης του αθλήματος με κέντρινες. Ίσως η πιο βασική άσκηση από όλες, ή μάλλον αυτή η οποία μας διευκολύνει να πραγματοποιήσουμε όλες τις υπόλοιπες, είναι η όρηση ή το λεγόμενο swing. Είναι αυτή η κίνηση η οποία γυμνάζει κατά κόρο πόδια, τετρακεφάλους, δικεφάλους, κοιλιακούς, ραχαίους, μύες, πόδους, στήθος, ομοπλάτη κτλ. Ίσως όμως το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι προκαλεί έντονη άσκηση για τους ραχαίους μύες στην πλάτη μας. Συγκεκριμένοι μύες είναι η υποδύναμη του σώματός μας, είναι υπεύθυνη για πάρα πολλές κινήσεις. Επίσης, δυνατή ραχή με δυνατούς κοιλιακούς συμπιέζουν τη σπονδυλική στήλη και την κρατάμε να είναι όρθια. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ ειδικά ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια δυσκοκύλη. Οπότε λοιπόν θα μάθουμε εμείς την αιώρηση. Η αιώρηση, ή αλλιώς το swing όπως είπαμε, μπορεί να γίνει με δύο χέρια ή ακολουθώντας το ρώσικο στυλ με ένα έχοντας κάποιες συναλλαγές. Βασική προϋπόθεση, όπως και σε όλες αυτές τις ασκήσεις, είναι η πλάτη μας να βρίσκεται σε ευθεία, το σώμα μας να είναι χαλαρό και να προκαλεί με την άνεσή του ταλάτωση, δηλαδή προς-πίσω, ενός κέντρου. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Αυτό που κάνουμε είναι να έρθουμε λίγο πιο πίσω από το κέντρο και με ένα απλό σκουότ να το φέρουμε πάνω μας. Μετά, βοηθώντας ελαφρώς με τα πόδια και με τους μυς στη ράχη μας και στους πλωτούς, αρχίζουμε να σπρώχνουμε το kettlebell προς πίσω. Θέλουμε το σώμα μας να λειτουργεί σαν εκκρεμές, τα χέρια μας συμμετέχουν όσο είναι δυνατόν λιγότερο πέρα από το κράτημα το οποίο κάνουμε και προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε την αιώρηση. Θέλει καλό άνοιγμα στα πόδια και σπρώχνω με τον γλουτό. Στα πλάγια. Όπως βλέπετε τα χέρια μου δεν ξεκολλάνε από το έδαφος. Μπορώ μεγαλώντας την ταλάντωση να την κέντρο να πηγαίνει όλο και πιο πίσω. Και όσο μαλακώνει το σώμα μου καθώς πραγματοποιεί την κίνηση, δηλαδή αισθάνεται όλο και πιο άνετο, μεγαλώνω την έμπνευση. Τεντωμένη πλάτη. Το 10, χαλαρά, πιο ψηλά. Στην επαναφορά, δηλαδή όταν επιστρέφει το kettlebell, αφήνω να με παρασύρει. Όταν σπρώχνω το βουκό, που είναι η ένταση πνέων. Και το αφήνω να αποσβέσει την κίνηση. Οπότε το κάτω. Και αυτή ήταν η αίρεση με τα δύο χέρια, όπως ήταν το σώμα καλαρό, μπρόχνη με τον γουφό. Θα πάμε τώρα σε κίνηση αιώρησης με ένα χέρι και αλλαγή και μετά θα πάμε σε αυτή την κίνηση που είναι πιο άνετη από όλες, που είναι μόνιμες αλλαγές με τα χέρια. Θα δείτε τώρα το χέρι το οποίο δεν συμμετέχει, δεν κουβαλάει kettlebell, ακολουθεί τη φορά του σώματος. Θα κάνω 10 από τα δεξιά, 10 από τα αριστερά, 10 από τα δεξιά, 10 από τα αριστερά, θα ξεκουραστώ και θα κάνω οι ορίσεις ένα μάξι. Πάρα πολύ καλή άσκηση. Αυτή είναι ίσως η πρώτη άσκηση που μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε με χρόνο. Πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα set 2 λεπτών και να με βάζω όσο δυναμώνω πάντα κατά μισό λεπτό, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 και συνήθως ένα πεντάλεπτο για όλες τις ασκήσεις των kettlebells σε ένα
ένα τεχνικό επίπεδο είναι παραπάνω από οκ. Πάμε. Θα δείτε το σώμα μου, καθώς πραγματοποιεί την κίνηση, είναι ο συνολικό άνετο, έχω ροή και κάνω αυτή την ελαφρά χορευτική κίνηση με τα πόδια, βοηθώντας έτσι ροή στο σώμα μου, όταν καθώς μπρώκνει το βάρος, δεν σφίγγομαι δηλαδή, διότι όταν σφίγγομαι κάπου μεταφέρεται η γύρωση του βάρους μέσα στο σώμα, μπορεί να συνεχίσει σε ένα μη, σε ένα δίσκο, οτιδήποτε και να προκαλέσει κάποιον τραυματισμό. Πάμε. Άνετα, σηκώνω όπως βλέπετε λαφρός και τον ώμο. Ξανά θέλω να κρύψω λοιπόν το μάγουλό μου με τον ώμο μου. Δυνατά, σπρώχνω, κόσμο σας ζωρίζομαι, με το βοηθώ. Δεν καλάζω. Βαθιά πίσω, έχει το χέρι μπεν, να το πρόξω καλά, να το βοηθώ. Δηλαδή το χέρι, το οποίο δεν κουβαλάει βάρος, είναι άνετο, κάνει μια ολοκληρωμένη περιστροφή. Πάμε τώρα να δούμε προφίλ. Και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά, δέκα και αλλάζω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά, δέκα. Υπάρχει ένα debate τα τελευταία χρόνια κατά το πόσο δυναμώνει το σώμα μόνο κάνοντας swing. Πάμε πάρα πολύ υπέρμαχοι, που του λένε είναι πάρα πολύ αρκή βασικά. Τώρα, όπως είδατε, το χέρι μου καθώς σηκωνότανε, ήταν ελαφρώς λυγισμένο. Πριν έρχεται το μέλλον, δεν πειράζει. Και το βασικό για την εόριση είναι το εξής. Όταν αφήνω το kettlebell από το ύψος που ήρθε μπροστά από το στήθος μου να με παρασύρει πίσω, ουσιαστικά το επιτρέπω να τραβήξει το σώμα μου χωρίς όμως να λυγίσει η πλάτη και να έρθει πίσω εδώ, ώστε να βγει προς τα έξω ο φως. Όταν έχει το kettlebell πίσω, ο πύχης μου κολλάει ακριβώς δίπλα από τα γενετικά μου. Υπάρχει λόγος ο οποίος συμβαίνει αυτό. Ο λόγος είναι ότι δημιουργώ ένα μοχλό. Διότι καθώς θα κολλήσει το χέρι μου πίσω στα γεννητικά όργανα, όταν εγώ σμπρώχνω με τον γοφό, για να μην βάλω δύναμη πουθενά αλλού πάνω στο κορμί μου, αυτό το σμπρώξιμο του γοφού ουσιαστικά σμπρώχνει τον πύχη του χεριού, το οποίο κρατάει τον kettlebell, και έτσι ακριβώς πραγματοποιείται η κίνηση. Όταν έρχεται πίσω, σμπρώχνω, έρχεται πίσω, σμπρώχνω. Πρέπει λοιπόν να κολλάει το χέρι ακριβώς δίπλα από τα γεννητικά. Είναι αυτό, είναι αυτή η ένωση ας πούμε, που κάνει το πόδι με τον κορμό. Παίρνει μέσα εκεί, κολλάει, έσβρωξα, κολλάει, έσβρωξα. Θα το δούμε τώρα λίγο καλύτερα. Θα καθίσω λίγο πλάγια για να κάνω 20 επαναλήψεις ένα λάξ με αρκετά άνετο στυλ. Εφόσον πριν ξεκινήσαμε το δεξί χέρι, τώρα ξεκινάμε με το αριστερό. Όπως έχουμε πει, αυτό βοηθάει τη συμμετρία μέσα στην προπόνηση με κέντρο. Πάμε. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Αλλάζω όταν είναι στο ύψος του στήθους. Πέντε. Άνετα, το χέρι σαν μουδιασμένο, πίσω. Δεν κάνει. Μην το φοβάστε, αφήστε να σας παρασύρει πίσω.
και έτσι κάνετε μεγαλύτερη κίνηση με τον κουφό, δεν τον περιορίζετε, δεν σφίγγετε. Λόλα. Δύο. Ποιος θα κάνει μικρά κόμματα, δεν θες. Άνετα. Αφήνουν. Όπως θα δείτε, ανεβαίνουν σταδιακά αλλά γρήγορα η πάνω της καρδιάς, άνετα, οι συγκεκριμένες κινήσεις στη μέση, πολύ ωραία. Οι κλές κινήσεις στη μέση, τις καρδιάς καρδιάζουν, κορδωμένος, πάντα. Τώρα έχω άλλη κίνηση, όπως βλέπετε, η όμπη μου σαν να κολυμπάω ήπιο δηλαδή. Ακολουθούνε. Την άλλη, χαλαρώστε. Αφήστε το σώμα σας να δουλέψει. Αφήστε το σώμα σας να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από ό,τι να του δώσουμε εμείς την εντολή. Και πιστέψτε τα kettlebells βοηθάνε πολύ σε αυτό. Swing. Βασικότατη άσκηση, ίσως η πιο σημαντική από όλες. Μπορείτε να ξεκινήσετε, να βάλετε επαναλήψεις 10, 20, 30, για να αλλάξει χέρι και τα δύο μαζί. Να ξεκινήσετε να παίζετε λίγο με τον χρόνο για να πούμε σταδιακά στο γυρεύον σπορτ, δηλαδή στο άθλημα με κεντρικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.